Πώς κυλάει η καθημερινότητα σου, είσαι μόνος σου, σου αρέσει να έρχονται φίλοι, φίλος, φίλοι, κόσμος πολύ, ένας άνθρωπος, κανένας. Όχι, δεν μου αρέσουν οι πολυπληθείς παρέες. Γενικά είμαι του μοναχικού στυλ, αλλά απολαμβάνω πολύ τους αγαπημένους μου ανθρώπους όταν είμαι κοντά τους. Οι τελευταίες σου καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά με λένε ερημίτη οι φίλοι μου, ας πούμε. Κοίταξε, έχεις το look του ερημίτη. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ήξερα ότι υπάρχει συγκεκριμένο. Πολύ το διασκεδάζω, αλήθεια. Πολύ. Ναι. Τελευταίες οι διακοπές που ήτανε. Καλοκαιρινές εννοώ. Κοίταξε, τελευταίες διακοπές ήταν. Ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρεις τι κάνω ιστιοπλοεία και όταν έχω χρόνο είμαι στη θάλασσα. Είμαι στη θάλασσα. Σου έχει συμβεί ποτέ τίποτα δύσκολο? Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Δεν φοβάσαι όμως. Δεν έχεις απογοητευτεί να πεις. Φοβάσαι, δεν ξαναφεύγω. Φοβάσαι, φοβάσαι. Ο φόβος είναι το πιο λογικό πράγμα. Απλώς δεν πανικοβάλλομαι. Ο φόβος σε κρατάει σε εγρήγορση και σε. Χρειάστηκε ποτέ βοήθεια, δηλαδή? Τα χρειάστηκα. Βοήθεια δεν χρειάστηκα, αλλά τα χρειάστηκα. Ναι, τα έχω χρειαστεί κάνα δύο φορές. Τα έχω χρειαστεί. Γιατί είναι άγριο πράγμα η θυμωμένη θάλασσα. Και πρέπει να είσαι συγκροτημένος, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να φοβάσαι γιατί έτσι ενεργοποιείται και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αλλά να μην πανικοβάλλεσαι. Και να μην τις πηγαίνεις κόντρα. Την έχεις πολύ. Άμα δεν τις πηγαίνεις κόντρα μελετήσεις και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, με ιστιοπλοϊκό σκάφος μιλάμε. Είναι πολύ βασικό. Με ιστιοπλοϊκό σκάφος, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δεν πανικοβάλλεσαι και σέβεσαι τη θάλασσα, δεν θα πάθεις ποτέ τίποτα.